τη Δετάρτη που μας πέρασε, διεξήχθηκε, πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αντώνης Σαμαράς, με τη βοήθεια του Προέδρου της Κομισιόν Μπαρόζο, αλλά και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων, παρουσίασε μια παραλλαγή φαντασμαγορική του success story. Είπε δηλαδή ο Πρωθυπουργός, διαβάζω από τις εφημερίδες, ότι η χώρα μας, που θεωρείται ως ο αδύνατος κρίκος, στο τέλος της ελληνικής προεδρίας θα είναι σύμβολο ότι η Ευρώπη δουλεύει, ότι μπορεί να τα καταφέρει. Επομένως, η πρώτη μου ερώτηση, φυσιολογική, είναι τι μπορεί να περιμένει ο μέσος Έλληνας από την Προεδρία Βενιζέλου Σαμαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εννοώ ότι μπορεί να περιμένει σε μια χώρα όπου αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση. Η Προεδρία θα τον βοηθήσει σε αυτό το επίπεδο. Ναι, και θα επεξέτεινα και την ερώτηση τι μπορεί να περιμένει και ο Ευρωπαίος πολίτης. Σωστά επικεντρωνόμαστε, διότι μας ενδιαφέρει, πέρα από αυτά τα επικοινωνιακά που ακούσαμε και θα τα ακούμε όλο αυτό το διάστημα, τελικά τι θα εισπράξει ο Έλληνας πολίτης στη χώρα που είναι χρόνια στην ύφεση και στην ανεργία από αυτή την Προεδρία. Οφείλω να πω ότι οι Προεδρίες μετά από την ψήφιση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Το 2007, η εφαρμογή έγινε αργότερα, έχουν περιορισμένες δυνατότητες και περιορισμένες πρωτοβουλίες. Το υλικό έχει περάσει στον κύριο Ρομπάι. Παρά τα αυτά, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, τα περιορισμένα επαναλαμβάνω, έτσι όπως είναι, τα οποία δεν είναι άμυρα πολιτικών επιλογών, δηλαδή δημιουργείται μια ανισότιμη σχέση μεταξύ των χωρών, έχουμε την ελληνική προεδρία, τα δείγματα γραφής, ο προγραμματισμός που γίνεται, οι δηλώσεις που γίνονται, είναι σε μια ατζέντα που είναι προκαθορισμένη, αυτό που λέγεται προτεραιότητες, και σε μια κατεύθυνση που έχουν πάρει οι αποφάσεις ή η συμβολή της Προεδρίας, τουλάχιστον από το ξεδίπλωμα της κρίσης, αυτό που θα εφαρμόσει, αυτό που θα προωθήσει, αυτό που θα διεκπαιρεώσει η ελληνική Προεδρία, ο κύριος Σαμαράς, θα είναι μέτρα που θα καθιστούν την Ευρώπη ακόμα πιο νεοφιλελεύθερη, ακόμα πιο αυταρχική. Μια Ευρώπη που θα εισπράττει συνεχώς τα επίχειρα της κρίσης σε αυτό το μονόπλευρο δρόμο που έχει οδηγηθεί. Έτσι, ο κύριος Σαμαράς, με δείγμα γραφής, την υπακοή στις γερμανικές επιλογές, την υπακοή στην πολιτική της Τρόικας, ως Προεδρία δίνει δείγματα γραφής ότι θα υπακούσει σε αυτές τις επιλογές, θα τις υπηρετήσει. Επομένως, ο Έλληνας πολίτης άμεσα ενδεχομένως να μην τα δει αυτά τα αποτελέσματα, όμως στην ατζέντα περιλαμβάνουν τέτοια ζητήματα, οικονομική διακυβέρνηση, τραπεζική ένωση, το θέμα της απασχόλησης, της ανεργίας, ο Έλληνας πολίτης θα εισπράξει μετά την ελληνική Προεδρία επί της ουσίας ένα δυσμενέστερο περιβάλλον, ένα δυσμενέστερο πλαίσιο διεκδίκησης των δικαιωμάτων του. Ξέρεις, η αίσθηση που έχει κανείς παρακολουθώντας την επικαιρότητα είναι ότι δεν απλώς υπακούν σε κάποιες εντολές, ας πούμε τη Γερμανία ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά και οι ίδιοι είναι νεοφιλελεύθεροι, δεν εκτελούν δηλαδή απλώς εντολές, αλλά εκφράζουν τα πιστεύω τους, αυτό που λένε τα μνημόνια και η Τρόικα. Λένε. Ναι. Θα φέρω σαν παράδειγμα, χτες διάβαζα την συνέντευξη του Στουρνάρα στις Financial Times, όπου δήλωσε ότι ενώ η Λαγκάρτ και το Δούνο του λέγανε να προχωρήσει σε κούρεμα του ελληνικού, ναι, είπε ότι δεν μπορώ να το κάνω γιατί ο Σόιμπλε μου είπε Γιάννη, ξέχνα το. Ναι. Είναι ένα ωραίο ωραία αναφορά και επίκαιρη, είναι σωστό αυτό, που φέρνει την άλλη διάσταση της μιας προεδρίας. Γιατί είπαμε τους περιορισμούς, τα δρομολογημένα και ούτω καθεξής. Αυτό, Άγγελε, δεν αποσύει τις ευθύνες μιας κυβέρνησης, ενός πολιτικού οργάνου, μιας κυβέρνησης δηλαδή που εκπροσωπεί έναν λαό. Είτε είναι στην Προεδρία είτε είναι όχι. Πολύ περισσότερο στην Προεδρία. Την ευθύνη αν αυτές τις πολιτικές τις υλοποιεί ή θέτει θέματα αμφισβήτησης, αλλάζει την ατζέντα, ζητάει, διεκδικεί ή θέτει το πρόβλημα, παραδείγματος χάρη το πρόβλημα του ελληνικού χρέους, μοναδική ευκαιρία να το βάλει, που δεν είναι και ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό, το πρόβλημα της ανεργίας των νέων, που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με αυτές τις προτεραιότητες της Προεδρίας. Είναι γεγονός ότι πέρα από ότι μας πρόχνουν, να το πω έτσι, τα θέλουμε κι εμείς αυτά. Και αυτό έχει παρατηρηθεί σε μια σειρά ζητήματα που μέσα στις μνημονιακές απαιτήσεις της Τρόικα μπαίνουν και αιτήματα της ελληνικής, ας πούμε, ολιγαρχίας, συντηρητικές πολιτικές απόψεις όσον αφορά τα δικαιώματα. Επομένως, υπάρχει και η πολιτική ευθύνη του προεδρεύοντος. Ήθελα εδώ όμως να πω ότι το ερώτημα παραμένει αν θα μπορούσε να υπάρχει έστω και με τους περιορισμούς που έβαλε η Συνθήκη της Λισαβόνας που ήδη ανέφερες. Πράγματι, τα περιθώρια μιας χώρας που προεδρεύει είναι πολύ μικρά. Άλλωστε, υπάρχει και το φοβερό δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περιορισμένες αρμοδιότητες. Αλλά παρόλα αυτά, το ερώτημα είναι, θα μπορούσε να ήταν διαφορετική
η αξιοποίηση από την πλευρά της Ελλάδας, της Προεδρίας, να σου αναφέρω γιατί το λέω. Ναι, ναι, ναι. Για παράδειγμα, και επειδή ξέρω ότι ασχολήθηκες ως Ευρωβουλευτής, ναι, 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 ερχόταν εντός αυτών των ημερών που αναλάμβανε η Ελλάδα την Προεδρία, μια εξεταστική επιτροπή από την Ευρώπη για να εξετάσει τις ευθύνες της Τρόικα για την οικονομική καταστροφή και η κυβέρνηση την ανέβαλε. Θα ήθελα λίγο να μου πεις πώς θα μπορείς να το αξιοποιήσεις αυτό το θέμα, ας πούμε. Ναι, πράγματι, αξιοποιείς τώρα όλες τις δυνατότητες που σου ανοίγονται, όλες τις ευκαιρίες που σου δίδονται να ισχυροποιήσεις τη θέση σου, αν υπάρχει πολιτική βούληση. Μια δυνατότητα είναι αυτή η έρευνα που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό ποιος το αποφάσισε? Είναι όλα τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όλες οι πτέρυγες δηλαδή? Είναι η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είναι η διάρθρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις πολιτικές ομάδες. Οι βασικοί εισηγητές λόγω του συσχετισμού είναι ένας συντηρητικός, ομοϊδάτης του κυρίου Σάμαρα, ένας σοσιαλιστής, ομοϊδάτης του κυρίου Βενιζέλου. Τις αναλογίες τις καταλαβαίνουμε όλοι. Και βεβαίως εκεί μετέχουν και άλλες ομάδες και η ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς κτλ. Την τελική εκτίμηση, το τελικό ψήφισμα θα το επεξεργαστεί αυτή η Επιτροπή. Που αποτελείται από άλλους, θα δούμε που θα καταλήξει. Παρ' όλα αυτά, απαντώ. Με πρωτοβουλία λοιπόν αυτής της Επιτροπής, με μια πρωτοβουλία που έπρεπε να έχει πάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την αρχή της κρίσης και που εμφανίστηκαν τα θέματα Τρόικα και Μνημόνια, αυτά που μας απασχολούν, μια Τρόικα που δεν ξέρεις ποιος την νομιμοποιεί, μια Τρόικα που δεν την έχει συζητήσει ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα μνημόνιο ελληνικό και άλλα που ζητάει εκτός των άλλων άγγελων, πέρα από τις καταστροφικές συνέπειες τις οποίες γνωρίζουμε, την Ελλάδα την έχουν φτάσει σε ανθρωπιστική κρίση, ζητάει αποδεδειγμένα, ήδη το σχολιάσαμε πριν να το πω μέσα βέβαια, και παραβιάσεις των κοινοτικών κανόνων, παραβιάσεις των εθνικών συνδικμάτων. Αυτές λοιπόν τις πλευρές, πώς συγκροτήθηκε η Τρόικα και τι νομιμοποίηση έχει. Ποιες είναι οι σχέσεις της Τρόικα με τα εκλεγμένα όργανα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Εθνικό Κοινοβουλίο. Και δεύτερο, τι ζητάει η Τρόικα μέσω των μνημονίων, τι παραβιάζει, τι σέβεται και τι προχωράει. Αυτή τη δημοκρατική νομιμοποίηση ερευνά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε λοιπόν από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια καταρχήν εκτίμηση ότι εδώ τα πράγματα κάτι δεν πάει καλά. Το λέω έτσι με λίγο ας πούμε απλή γλώσσα. Και επισημαίνει κάποια πράγματα. Αντί λοιπόν ο κύριος Σάμαρας να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία, αν θέλει. Και από σύμπτωση που συνέπεσε με τις τελετές έναρξης και να δώσει ουσία στη δική του θέση. Έσπευσε με την ευθύνη και του κύριου Σούλτς, που δεν είχε καμιά θεσμική ευθύνη, δεν μπορεί ο πρόεδρος να το ακυρώσει, να ματαιώσουν ή καλύτερα να το πω, να αναβάλουν για να μην χαλάσει όλο αυτό το επικοινωνιακό, μια επίσκεψη που επί της ουσίας θα του έδινε δυνατότητες να επικαλεστεί, εν μέρει κάπου πάει να τα επικαλεστεί στην προηγούμενη ώρα του κ. Στρονάρα και να πει. Ρε παιδιά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι δική μου. Ή να σου το πω διαφορετικά για μας, δεν τα λέμε μόνο εμείς, κάποια πράγματα άρχισαν να τα λένε και οι άλλοι, έστω και όψιμα. Αυτό λοιπόν να το αξιοποιήσει και να πει για καθίστε. Και δεν το αξιοποιήσει. Το άρχισε να περάσει. Όχι μόνο το αξιοποιήσει. Και υπάρχει και το εξής θέμα. Συζητάμε λίγο πριν την έναρξη των εργασιών στο Στρασβούργο. Θα έρθει ο κ. Σαμαράς. Ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι θυγμένο από αυτή τη συμπεριφορά της Ελληνικής Προεδρίας. Από αυτή τη συμπεριφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού θα ζητήσει λογαριασμό από τον κύριο Σούλτς αλλά και από τον κύριο Σαμαρά που θα τον παρουσιάσει. Βέβαια, βέβαια, δεν είναι μικρό θέμα. Όπως επίσης, για να πάω και επικουρικά, όπως είδαμε μετά, όταν απομυθοποιήθηκαν αυτές οι τελετές που ετέθηκε το θέμα, πήγατε δεν πήγατε, αποδείχθηκε ότι ενώ μίλησαν οι άλλοι ευρωπαϊκοί θεσμοί, δεν μίλησε εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα, η συμπεριφορά της Ελληνικής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που τώρα με αυτή την πρωτοβουλία σου δίνει κάποιες δυνατότητες, δεν έχω την εντύπωση ότι θα καταλήξουμε σε ένα κάτι που θα είναι κοντά στις δικές μας θέσεις, διότι τέτοιο σου σχέδιο μεγάλο σου δίνει σε μια ευκαιρία. Σε μια δύσκολη περίοδο που διαπραγματεύεσαι, υποτίθεται να το αξιοποιήσει. Δεν το έκανε και έκανε και το αντίστροφο. Θα ήθελα τώρα να μιλήσουμε λίγο για την υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα για την Προεδρία της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία υποστηρίζει και το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Η υποψηφιότητα αυτή του Αλέξη Τσίπρα έχει δεχθεί κριτική και από αριστερά και από δεξιά. Από αριστερά η κριτική είναι ότι είναι άλλη μια απόδειξη, όπως θέλει σε αγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται θεσμικό κόμμα, δηλαδή συστημικό κόμμα. Ναι. Από δεξιά διαβάζω την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρει ότι την υποψηφιότητα Τσίπρα την υποστηρίζουν περιθωριακά κόμματα της Ευρώπης, κομμουνιστικά, σταλινικά, απολιθώματα, με ακραίες θέσεις. Αλλά πέρα από τις δύο κριτικές, εντάξει, θα ήθελα να ακούσω μια απάντηση, τι ακριβώς σηματοδοτεί για το ΣΥΡΙΖΑ η υποψηφιότητα του Αλέξη του Τσίπρα για την Κομισιόν?
Καταρχήν θα έλεγα αυτή καθ' αυτή η υποψηφιότητα έχει εγείρει όλες αυτές τις συζητήσεις από τη μία και την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Και το επεκτείνω. Είναι μια ευκαιρία, πέραν των άλλων που θα πω, να έρθει το ελληνικό πρόβλημα με την ευρωπαϊκή του εκδοχή, το χρέος, το είπαμε, η ύφεση, η ανεργία που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, να έρθει στην επικαιρότητα. Καθώς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου για τις ευρωεκλογές έχει συνδεθεί λόγω κάποιων τροποποιήσεων που επέφερε η συνθήκη της Λισαβόνας και ο τρόπος εκλογής του Προέδρου της Κομισιόν. Το εξηγώ. Λέει ότι μετά από κάποιο διάστημα, τώρα για πρώτη φορά, οι αρχηγοί των κρατών, όταν θα βάλουν κάτω τα χαρτιά τους, ποιον θα προτείνουν, γιατί είναι δικό τους δικαίωμα και παραμένει, ποιον θα προτείνουν πρόεδρο της Κομισιόν, αυτό πρέπει να παίρνει υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών. Δεν έχουμε αυταπάτες. Ότι θα πρέπει πρόεδρος. Ναι, δεν έχουμε αυταπάτες, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν έχουμε επίσης αυταπάτες ότι ακόμα και αν έβγαινε, έτσι όπως είναι, αν δεν γίνουν αλλαγές, εδώ μιλάνε ήδη τώρα για αλλαγές. Ο κύριος Κάρας, εκ των συντακτών πριν, διάβαζε σε μια συνέντευξη, λέει αλλαγή των συνθηκών. Ξέρεις τι είπα να πει αλλαγή των συνθηκών. Μάλλον με συγχωρείς, το λέω έτσι. Σημαίνει αλλαγή του συντάγματος. Προς το συντηρητικό τώρα το λέει ο άλλος, αλλά διαπιστώνει το μέγεθος των αλλαγών που πρέπει να γίνουν. Κάτι πρέπει να γίνει διαφορετικό. Είτε να αλλάξει στην Ευρώπη. Ναι, λοιπόν, αυτό λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική ουσία. Η υποψηφιότητα λοιπόν του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, μπαίνει σε αυτή τον αγώνα, μπαίνει σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία και προβάλλει. Με το συμβολισμό ότι ο υποψήφιος είναι από τη χώρα του Νότου. Από χώρα που πρώτη υπέστη τις πολιτικές αυτές και μετά γενικεύτηκαν σε όλη την Ευρώπη. Από πολιτικό κόμμα που είναι με όλη αυτή την εκλογική έκρηξη και την πολιτική επιβεβαίωση, ας πούμε, μιας πολιτικής στα πρόθυρα να αναλάβει την κυβέρνηση, με όλη αυτή τη σημειολογία που είναι και τιμητική για μας, για να το πούμε από την πλευρά των Ευρωπαϊκών, και έρχεσαι και λες υπάρχει και άλλη δρόμος για την Ευρώπη. Δηλαδή, σηματοδοτεί και θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει τον αγώνα που γίνεται σε ευρωπαϊκό, θεσμικό, κινηματικό επίπεδο κατά του νεοφιλελευθερισμού και κατά της αυταρχικότητας που κατηφορίζει χωρίς σταματημό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, είναι μια ελπίδα λοιπόν ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Είναι στην κρίση βεβαίως των ψηφοφόρων, δεν θα ψηφίσουν Τσίπρα. Θα ψηφίσουν το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, θα ψηφίσουν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που εκπροσωπούνται ή συμβολικά στη διεκδίκηση που έχει διαμορφωθεί αυτή την υπόθεση. Και είναι και μια ελπίδα, να σου πω, Άγγελε, και στα κινήματα που έχουν εξελιχθεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και που τα κινήματα αυτά, που λέει μια άλλη Ευρώπη, έναν άλλο κόσμο, ήρθαν και πολιτικά συμπυκνώθηκαν, γιατί αυτή είναι η πολιτική μας ισχύς, ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι την αντιλαμβάνουμε, πέρα από πολιτική δουλειά που κάνω, είμαστε το συγκεντρώσαμε, ας το πούμε, την πολιτική έκφραση, χωρίς να στερώ την αυτοτέλεια δικημά, όλης αυτής της διαμαρτυρίας, της αγανάκτησης, της απογοήτευσης, αλλά και τις ελπίδες και τις προσδοκίες των Ελλήνων και των Ευρωπαίων να αλλάξει, να πάμε σε μια άλλη Ευρώπη. Αυτό σηματοδοτεί. Και γι' αυτό ενοχλεί. Στους συντρόφους που κρίνουν από την άλλη μεριά, ας το δουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ότι αξιοποιείς κάθε δυνατότητα στον αγώνα που έχεις να κάνεις. Από την αριστερά λες. Ναι, αξιοποιείς, αφού ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να το πετύχεις. Νομίζω ότι θα έχει θετικό, ο απολογισμός αυτής της προσπάθειας θα είναι θετικό, δηλαδή θα ενισχυθούν μέσω και αυτής της υποψηφιότητας οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και θα γίνει ορατό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι υπάρχει αυτό. Πολλό δε μάλλον αν αυτή η υποψηφιότητα, γιατί μπορεί να βοηθήσει και την πολιτική, ας το πούμε, τα πολιτικά ερωτήματα και στην Ελλάδα. Απλά ήθελα να πω το εξής, ότι εδώ κάποιος θα σου έλεγε το εξής, ότι σεβαστά και κατανοητά αυτά που λες, αλλά αυτά είναι μακροπρόθεσμα. Άμεσα, αυτό που θα στηριχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ποιες δυνάμεις πολιτικές θα στηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη στιγμή που τα άλλα αριστερά κόμματα είναι πολύ πιο αδύναμα από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη έχει προοπτική κυβερνητικής εξουσίας. Ναι. Τα υπόλοιπα κόμματα είναι εξαιρετικά πολύ πιο αδύναμα και σε όλη την Νότια Ευρώπη, που μια πρόταση είναι ένα μέτωπο της Νότιας Ευρώπης, παντού κυριαρχούν συντηρητικές δυνάμεις, οι οποίες ακολουθούν πολιτικές λιτότητας όπως αντίστοιχες με την ελληνική κυβέρνηση. Επομένως, σε άμεσο επίπεδο, ποιες είναι οι πολιτικές συμμαχίες. Ναι. Καταρχήν, λίγο ίσως το προσπέρασα, αλλά είναι στην ουσία της ερώτησης, ποιοι είναι αυτοί λοιπόν που υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Και εντάξει, με το ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει άλλος είναι στα πλαίσια στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ενδεχομένως, όπως δείχνουν δημοσκοπήσεις, όπως φαίνεται ότι υπάρχει ελπίδα στον ελληνικό λαό, ότι η στήριξη κτλ. Θα είναι. Αυτό που δεν λαμβάνει κανείς υπόψη, πέρα από την πολιτική αξιολόγηση, τι κόμματα είναι αυτά, είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια πολιτική ρευστότητα. Η κρίση
Έκανε αναλώσιμες όλες αυτές τις δυνάμεις που λέγανε ότι είχαμε τη μία ή την άλλη λύση, καθώς είχαμε μια σύμβλεψη σοσιαλδημοκρατών, χριστιανοδημοκρατών. Κόμματα τεράστια, θα πάρει το παράδειγμα το ελληνικό. 2009. 44, ενδεχομένως κοντά στο 45% το Πασό. Mm-hmm. Και σήμερα είναι στα όρια του να μπει ή να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Απ' την άλλη πλευρά, η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοια λοιπόν φαινόμενα των σημερινών κομμάτων που δεν είναι καθόλου έτσι όπως τα λέει η Νέα Δημοκρατία, αναφέρω στην Ισπανία. Δημοσκοπικά το κόμμα πλησιάζει τα 15% η Ενωμένη Αριστερά. Στη Γαλλία θυμόμαστε ότι το μέτωπο της αριστεράς στις προεδρικές εκλογές συγκέντρωσε 11 με 12%. Το κόμμα της αριστεράς, η αριστερά, Die Linke, στη Γερμανία είναι το τρίτο κόμμα και σε άλλες χώρες αναπτύσσεται μια τέτοια δυναμική. Υπάρχουν και χώρες, προφανώς η αριστερά δεν είναι στα καλύτερά της. Αλλά όμως αυτό που φαίνεται και αυτό που είναι, αν θέλεις, και το διακύβευμα των ευρωεκλογών, τουλάχιστον στο ευρωεκλογικό επίπεδο, αυτή η πολιτική, η εναλλακτική που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα την προβάλλει η υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα, είναι σίγουρο ότι θα φέρει ανατροπές, μικρές ή μεγάλες, στο πολιτικό σκηνικό κάθε χώρας και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μια πληροφορία ακόμα, η σεπίρωση των όσων. Οι προβλέψεις συντηρητικών μελετών, ερευνών που κάνετε, δείχνουν ότι η ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς τουλάχιστον θα είναι διπλάσια στο μελλοντικό Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό το λέω ότι υπάρχει μια δυναμική. Το αποτέλεσμα θα διαψεύσει αυτούς που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Αριστερά είναι περιθωριακή, άντε με εξαίρεση, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνουν έτσι τα γεγονότα. Θα επιβεβαιώσει ότι και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα του Νότου, χωρίς να σημαίνει ότι έχουν ξεπεραστεί πάντα τα προβλήματα, θα έχουμε μια άνοδο. Και επομένως η υποψηφιότητα δεν είναι μόνο, ας το πούμε έτσι, για το. Αλλά είναι μια υποψηφιότητα που στηρίζεται από δυνάμεις που βρίσκονται σε άνοδο, διότι ο κόσμος ελπίζει ότι με την άνοδο των δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς μπορεί ή πάλι να δεξάγεται με καλύτερο σώμα. Ακούγοντας κανείς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να επιχειρηματολογούν για το ότι πρέπει να καταργηθούν τα μνημόνια και χρειάζεται μια πιο σκληρή διαπραγματευτική γραμμή προς την Τρόικα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει κανείς την αίσθηση ότι στηρίζονται σε ένα επιχείρημα που λέει ότι μια σκληρή διαπραγματευτική γραμμή έχει δυνατότητες επιτυχίας, γιατί η Γερμανία και οι άλλες οι οικονομικά ισχυρές χώρες του Βορρά θα φοβηθούν και θα κάνουν πίσω, σκεπτόμενες ότι αν φύγει η Ελλάδα από το ευρώ θα αρχίσει το ξύλωμα γενικά της Ευρωζώνης. Η αντίρρηση που σας έχει γίνει σε αυτό είναι ότι δεν έχετε ένα B σχέδιο, ένα σχέδιο B, ένα plan B, ας πούμε, τι θα γίνει αν η Γερμανία και οι άλλες νεοφιλελεύθερες δυνάμεις που πλειοψηφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις οποιαδήποτε σκληρή διαπραγματευτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν στη θέση τους. Τι θα κάνετε σε αυτή την εναλλακτική περίπτωση? Ναι, ναι. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί αυτή η απάντηση που μου θέτεις και δεν είναι δικιά σου προφανώς, γιατί από πολλές περιπτώσεις. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Ναι, ναι, ξεκινάει κάπου από τη μέση. Ας πάμε πάλι από την αρχή για να δούμε ποιος έχει σχέδιο, τι σχέδιο είναι αυτό και αν υπάρχει δεύτερο και τι θα κάνει σε περίπτωση εναλλακτική κτλ. Κτλ. Μοιάζει λίγο σαν παρτίδα με μπλόφους κτλ. Εδώ τα πράγματα είναι πολιτικότατα. Τι είναι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα με το οποίο λέμε εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε? Μνημόνια, τρόικες κτλ. Τι είναι? Ένα σχέδιο που δεν υπήρχε στα μυαλά τους. Ένα πείραμα που έγινε. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένα σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχαν κάποια πράγματα, μην μας ξεφύγει η κατάσταση από τα χέρια μας. Λοιπόν, εφεύρανε λοιπόν αυτό το σχέδιο, είναι αντικείμενο κριτικής και όσο αφορά την νομιμοποίηση και όσο αφορά την ουσία, και έκαναν ένα πείραμα με την Ελλάδα. Στο πείραμα λοιπόν αυτό, κατά την επιστημονική μέθοδο, ή πετυχαίνει ή έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Επομένως, πρώτη απάντηση. Δεν έχουν σχέδιο. Δεν είχαν σχέδιο, αλλά ταυτόχρονα παρακολουθούν το πείραμα, το γενίκευσαν σε όλη την Ευρώπη και αντιμετωπίζουν για να πείσουν ότι έχει πετύχει το πείραμα με απειλητικό τρόπο το θέμα. Η ουσία τώρα. Από ίδιες τις ομολογίες. Ας πούμε, τελευταία επικαλούμε της κυρίας Μέρκελ. Λέει, αν εκεί που γινόταν λίγο το σκληρό το θέμα, η Ελλάδα έφευγε από την Ευρωζώνη, θα ακολουθούσαμε αργά ή γρήγορα όλοι. Ναι, αλλά αυτό το λέει για το 2009-2010. Ναι, ναι, ναι. Τότε πράγματι ο Ανδρέου είχε ωραία στα χέρια του πυρηνική βόμβα και δεν χρησιμοποίησε. Παρά τα αυτά, και τώρα mm-hmm. και πάμε στην ουσία. Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, η εναλλακτική πρόταση, προφανώς αμφισβητεί. Ας πούμε, θα πει: δεν δέχομαι μνημό. Δεν δέχομαι, πρέπει να διαγραφεί ένα μέρος του χρέους, το λένε κι άλλοι και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν τα πολιτικά ζητήματα δεν είναι σίγουρο, όχι ότι δεν θα τα δεχτούν, δεν είναι σίγουρο ότι έχουν απάντηση
οι δανειστές να πούνε «Α, δεν τα δέχεσαι, πήγαινε κύριε». Και δεν λέω τη θεσμική πλευρά, αν μπορεί να σου πει τέτοιο πράγμα, λέω την ουσιαστική πλευρά. Διότι γνωρίζουν ή ακροθυγώς ή στοιχειακά έχουν βγει οι συνέπειες όταν θεωρούν ότι έχει περάσει ο κίνδυνος, έχει εξαντληθεί η απειλή, αφού τη χρησιμοποιούν και οι Έλληνες. Αυτό δεν λέει και ο κ. Σαμαράς και ο κ. Βεζέλος. Που σημαίνει τι, δεν υπάρχει άλλη λύση, αυτό θα δεχτείς θυσίες του ελληνικού λαού, ηφηγένειες στους θυστήτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει, δεν μπορεί να γίνεται. Αμφισβητείται από όλη αυτή την υπόθεση, τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά. Εγώ λοιπόν, το σχέδιό μου είναι να τα ανατρέψω, η διαπραγματευτική βάση να μπει σε άλλη βάση και βεβαίως, επειδή είναι και απόφασή μας, αυτή τη διεκδίκηση τη διεκδικούμε μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωζώνη, γιατί τα προβλήματα βασικά δεν απασχολούν άλλο. Εναλλακτικό σχέδιο υπάρχει. Το εναλλακτικό σχέδιο ποιο είναι, η απάντηση που δίνουν. Στην περίπτωση που ζορίζουν τα πράγματα. Εμείς αυτό που θα βάλουμε ως προτεραιότητα είναι οι ανάγκες της κοινωνίας, η επιβίωση και η αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Και ξέρεις, Άγγελε, ότι αυτό, η ανάγκη επιβίωσης, η ανάγκη αξιοπρέπειας των λαών, τίθεται και από άλλες δυνάμεις που δεν μπορούν να το πούν αυτό ή δεν συμφωνούν μαζί μας ή και άλλες κυβερνήσεις με τον έναν τον άλλο τρόπο που δεν συμφωνούν μαζί μας, αλλά που κάποια πράγματα δεν τα δέχονται. Παράδειγμα, για να γίνω κατανοητός, δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Ο κύριος Ραχώε, νεοφιλελεύθερος, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας. Είδες πώς τα στήλωσε που λέμε στην ελληνική. Δηλαδή, λέει, θα πάρω μέτρα λιτότητας και υπάρχει και χειρότερα. Αλλά, αυτό μνημόνιο, που δεν ναι, αλλά μνημόνιο δεν υπογράφουμε τίποτα. Τρόικα δεν θέλουμε τίποτα. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι μια τυφλή σύγκρουση στην οποία οδηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι θέμα πώς αντιλαμβάνεται κανείς τα πράγματα, αν έχει την πολιτική βούληση να το πάει το πράγμα. Και ένα τελευταίο να σου πω που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, που το ευχόμαστε κτλ. Και με ένα ποσοστό αυξημένο και με μια στήριξη λαϊκή των κινημάτων, ευρύτερα θα έλεγε κανείς, αυτό είναι το πιο ισχυρό διαπραγματευτικό ατού που δεν το έχουμε ακόμα, δεν είμαστε κυβέρνηση. Έτσι, όταν θα καθίσει στο τραπέζι, θα πει: Κοιτάξτε, είμαι κυβέρνηση. Δεν είμαι ένα κόμμα τη αντιπολίτευση. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Να βγει μια κυβέρνηση και να πει: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πρέπει να επιβιώσει ο λαός μου. Εκεί πια και οι πιο σκληροί διαπραγματευτές αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και αν θέλει, ένα στοιχείο τη κριτική είναι ως κυβέρνηση γιατί δεν το κάνει αυτό. Δεν το αμφισβητεί. Αλλά το δέχεται σαν να μην έχει κανένα μια πολιτική υπόσταση, σαν να μην εκπροσωπεί κάποιο λαό, σαν να μην λαμβάνει κάποια υπόψη του λαού. Επομένως, η στήριξη που θα εκφραστεί και με το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά με και τους αγώνες, σου δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα στα διαπραγματευτικά. Αν ο λαός λοιπόν στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι αυτό το πρόγραμμά σου, που ξέρει ότι για να το παλέψει θα είναι δύσκολο, θα βρεθεί σε δύσκολες καταστάσεις, εσύ και ξέρει ο ελληνικός λαός ότι θα βρεθεί σε μια κατάσταση που θα κάνει επιλογές. Αν έχεις αυτή τη στήριξη, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Και το δεύτερο, ότι αυτό το πράγμα θα δώσει ένα σύνθημα αντιστοίχων πολιτικών ανακατατάξεων σε όλη την Ευρώπη. Διότι βλέπεις και σε μικροπράγματα, λέει εμένα, λέει στην Ελλάδα κουρέψατε. Λέω αυτό το μέτρο. Εμάς γιατί δεν μας κουρεύετε. Ή ανακεφαλαιοποιήστε τις τράπεζες γιατί δεν μας. Επομένως, το ντόμινο λειτουργεί σε ένα, ας πούμε, πιο χαμηλό επίπεδο, θα λειτουργεί σε ένα μείζον, καθώς η κατάσταση μνημονιακή και λιτότητας είναι απερίγραπτη και σε άλλες χώρες. Βέβαια, έχουμε τη θλιβερή πρωτιά στην ενεργεια, αλλά έρχεται και η Ισπανία από κοντά. Έχουμε τη θλιβερή πρωτιά να φεύγουν και να μεταναστεύουν τα επιστήμονες Έλληνες, νέα παιδιά, το ίδιο γίνεται από την Πορτογαλία. Όλα αυτά τα λοιπόν τα φαινόμενα και φαινόμενα ανθρωπιστικής κρίσης τα έχουν και άλλες χώρες. Θα σαρώσει δηλαδή αυτό το κίνημα ή αν θες το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικούς σχεσμούς και σε άλλες χώρες, αυτό το ξέρουν και γι' αυτό επικεντρώνεται εκεί η προσοχή και τα δίνουν όλα να το αποτρέψουν ως γεγονός. Στηρίζοντας τον Μεξέλα και τις ναι, να το αποτρέψουν, ναι. Και το διαπραγματευτικό, να το πάρουμε και εξ αντιθέτου γιατί παρακολουθείς, θα έχεις δει, θα έχετε παρατηρήσει, το τελευταίο διαπραγματευτικό επιχείρημα του Σαμαρά Βενιζέλο Τουρνάρα είναι μη μας πιέζετε άλλο, γιατί τότε πηγαίνετε να συνονιθείτε με τον Τσίπρα. Κατάλαβες. Να. Άρα λες ότι υπάρχει ένα λάθος. Ναι, βέβαια, γιατί θα χαλάσει όλο αυτό. Θα αποδειχθεί το πείραμα ήταν λάθος. Οι πολιτικές ήταν λάθος. Αυτό έτσι όπως πάνε. Και θα έχει συνέπειες σε όλη την Ευρώπη. Βέβαια, δεν υπάρχει καμία βούλια. Γι' αυτό μας παρακολουθούν. Λέω παρακολουθούμε την καλή έννοια, όχι επειδή είναι. Μας παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις και γι' αυτό από την άλλη πλευρά το παράδειγμα και ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ είναι πηγή έμπνευσης, ελπίδας και προσδοκιών. Επειδή ανέφερε στην προηγούμενη απάντησή σου στην άσκηση που σου έκανα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει πάνω απ' όλα τις ανάγκες του λαού. Σε αυτό ακριβώς το πράγμα παίζει και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα ξέρεις και εγώ το Πασόκ.
Τώρα με την ελληνική προεδρία φάνηκε πολύ ξεκάθαρα η στρατηγική, η πολιτική και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, των δύο μνημονιακών κομμάτων. Δηλαδή, εν ώψη των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου, παίζουν το δίλημα ναι ή όχι στην Ευρώπη. Με βασικό, ας πούμε, να το πω, δίλημα εντός ή εκτός ευρώ, με την έννοια ότι παίζουμε το φόβο του κόσμου, που φαίνεται τουλάχιστον δημοσκοπικά, ότι αν βγούμε από το ευρώ θα εξανεμιστούν οι όποιες καταθέσεις, ακόμα και των 7 και 8 και 6 χιλιάδων ευρώ, θα εξανεμιστούν και άρα η οικονομική καταστροφή θα είναι ακόμα χειρότερα από ό,τι είναι ήδη η οικονομική καταστροφή. Πάνω σε αυτό το φόβο παίζει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και αυτό το δίλημα θα βάζουν όσο πλησιάζουμε στις ευρωεκλογές. Ευρώ ή δραχμή. Εσείς λοιπόν πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το πράγμα? Ναι, εδώ δεν είναι η πρώτη φορά που πανικόβλητη. Εγώ καμιά φορά χρησιμοποιώ και ένα λογοτεχνικό, μια λογοτεχνική έκφραση, τελευταία σαλπίσματα ηττημένων στρατιωτών. Τον Μονοστάκη λες. Τον Αναγνωστάκη. Δηλαδή αντί να πούνε θέλουμε να μας ψηφίσουν και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές. Γιατί αυτό που κάνουμε είναι πετυχημένο, δίνει, κάνει κτλ. Δεν παίζουν δηλαδή με τη μέση μέθοδο... στο φόβο. Το είδαμε και πριν. Επομένως είναι στην πολιτική, αν θέλεις, επικοινωνία και όχι μόνο και πολιτική ουσία. Να το πω πιο απλά. Στις εκλογές κερδίζει αυτός που βάζει το σωστό δίλημα, που είναι μια πρώτη επιτυχία. Αν δηλαδή η κουβέντα, η συζήτηση, η προσοχή επικεντρωθεί στο δίλημα που βάζεις εσύ ή που βάζει ο πολιτικός αντίπαλος. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κλασική περίπτωση που μεταθέτει το πραγματικό δίλημα των ευρωεκλογών και αύριο των εθνικών εκλογών και αντί να βάλει ή εμείς θα θέσουμε το ζήτημα. Θέλετε να συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές του μνημονίου, της τρόικα, της ανεργίας που δεν αντιμετώπισαν το πρόβλημα του χρέους, αντίθετα αυξήθηκε, που έχουμε όλες αυτές τις κοινωνικές καταστροφές, που στερήθηκε κάθε ελπίδα η νεολαία μας, που στερείται κάθε αναπτυξιακή προοπτική ο τόπος μας, που τίθεται πρόβλημα επιβίωσής μας, πρόβλημα κυριαρχίας μας, πρόβλημα αξιοπρέπειας, ή θέλετε να μπει ένα φρένο και να αντιστραφεί η κατάσταση και να πάμε σε μια διαφορετική πορεία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ελπίζουμε ότι όχι μόνο θα επιβιώσουμε, αλλά θα μπορέσουμε να γίνουμε μια κοινωνία, μια χώρα σε μια Ευρώπη που παλεύει για την οικονομική, την κοινωνική, τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και για την ειρήνη. Έτσι τίθεται το θέμα, γιατί τελικά είναι και όχι με αυτά τα φοβικά ναι ή όχι στην Ευρώπη, ναι ή όχι στο ευρώ και ούτω καθεξής. Αυτά τα χρησιμοποιούν, όπως είπα και πριν, προκειμένου ο ψηφοφόρος να πάει υπό το κράτος της απειλής και να πει, λες να γίνουν έτσι, την ίδια ώρα που είναι άνεργος ή που είναι εργαζόμενος δεν πληρώνεται. Και τι του λένε, ξέχασε τα αυτά. Μάλλον του λένε και κάτι άλλο που είναι άκρος υποκριτικό. Θυσίες του ελληνικού λαού. Ναι, αλλά οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν έγιναν για να βελτιώσεις εσύ τους αριθμούς, γιατί περί αριθμών. Έγιναν, αν έγιναν, γιατί εσύ τους φόρτωσες, το κόστος δεν το κοιτάς, τους αναδεικνύεις ήρωες, εξυμνείς την ηφηγένεια που θυσίασες, γιατί εσύ θες να κάνεις το δικό σου. Και έχεις μπλέξει σε μια οδύσσια που δεν ξέρεις που σου έχουν βγάλει. Επομένως. Είναι σκόπιμη αυτή η προσπάθεια. Η δική μας η πρώτη προσπάθεια, αν θέλεις, και αυτή η προσπάθεια τώρα είναι να τεθούν τα σωστά ερωτήματα. Ούτως ώστε στις εκλογές ο λαός να κάνει πολιτικές επιλογές και όχι φοβικές επιλογές. Ένας λαός φοβισμένος. Άγγελε, ψηφοφόροι φοβισμένοι δεν κάνουν σωστές επιλογές. Εδώ το λέει η ιστορία, το λέει η ελληνική πολιτική. Αν φοβάσαι, μην έρθει ο άλλος, κάνει εκείνο. Τα είδαμε, το καλλιέργησαν εν μέρη και ούτω καθεξής. Και ταυτόχρονα. Στις προηγούμενες εκλογές το καλλιέργησαν. Ναι, και ταυτόχρονα, ναι. Το καλλιέργησαν. Όχι και παλιά, και η ιστορία. Και η ιστορία. Αν έρθει ο ΤΑΔΕ θα γίνει αυτό. Και αυτή η μεθοδολογία ήταν και για την αντιμετώπιση μεταξύ του, του δικοματισμού. Θυμάσαι, άμα δεν ψηφίσεις ΠΑΣΟΚ, να το πω έτσι, θα έρθει η δεξιά. Και θα έρθει και όχι ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και δεν καλά. Και τελειώνω με το σχόλιο αυτό. Οι εκλογές και η ψήφος, Άγγελε, και στις πιο οριακές καταστάσεις συμπυκνώνει μια ελπίδα. Δηλαδή με άμεσο τρόπο. Και ενδεχομένως καμιά φορά με έμεσο, δεν πιστεύω δηλαδή στην ψήφο διαμαρτυρίας, ακόμα και ψήφο διαμαρτυρίας, που υπάρχει συσσωρευμένη τώρα και σου λέει να φύγουν αυτοί και να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι μια τέτοια ιδέα, ακόμα και τότε είναι συμπυκνωμένη ή πολλανθάνει μια ελπίδα. Σου λέει, αν τους ψηφίσω, μπορώ να ελπίζω ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Και επομένως εκεί θα συγκεντρώσει την προσοχή σου, διότι αυτό είναι το κριτήριο της εκλογικής συμπεριφοράς του ψηφόρου. Πρώτον να πάει να ψηφίζει, και μιλάω για τις ευρωεκλογές, εδώ με αυτό το φόβο μπορεί και να το αποτρέψει. Αν θέλεις, χάνουν με αυτή την υπόθεση, διότι η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ελκυστική. Έχουμε το φαινόμενο της αποχής. Επομένως, αν θέλεις από αυτή την άποψη, είναι μη αποτελεσματικό, αλλά το θέτουν έτσι αρχέτυπα για να πάμε στις μεγάλες, ας πούμε, αυτά μέρα. Λοιπόν, επομένως, δίλημα σωστό.
και επιλογή ελπίδας προσδοκίας από τον ελληνικό λαό είναι αυτό που θα θέσουμε. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα είναι εκείνη η φορά η ευρωεκλογή σίγουρα. Και στις εθνικές εκλογές θα το δούμε πότε θα γίνει, γι' αυτό δεν απαντώ έτσι. Νίκο Κουντή, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις συνέντευξες μας απόψεις. Άγγελε, θέλω να σε ευχαριστήσω σένα και το Left.gr που φιλοξενήσατε αυτή τη συνέντευξη.